Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω αναφέροντας ότι σήμερα είναι πραγματικά μια μέρα αγώνα, μια μέρα απεργίας για ένα μεγάλο τμήμα του εργαζόμενου λαού της πατρίδας μας. Σήμερα έρχονται στο προσκήνιο οι ανάγκες των εργαζομένων, καθώς απεργούν οι εκπαιδευτικοί σε όλη τη χώρα, οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό, στον τουρισμό, τα ξενοδοχεία, οι ναυτεργάτες, οι λιμενεργάτες της Κόσκο, οι εργάτες στην ναυπηγοεπισκευή, στο πέραμα. Όλοι αυτοί οι κλάδοι παίρνουν τη σκυτάλη από τις απεργιακές κινητοποιήσεις των υγειονομικών στα δημόσια νοσοκομεία, των τελιβεράδων της E-Food και της Volt που έγιναν τις προηγούμενες μόλις μέρες. Στις 6 του Νοέμβρη ακολουθούν οι οικοδόμοι και βέβαια στις 20 του Νοεμβρίου, μέρα πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, όλοι αυτοί οι αγώνες θα συναντηθούν σε ένα μεγάλο απεργιακό ποτάμι μαζί με τους υπόλοιπους κλάδους που έχουν και τα δικά τους αιτήματα. Είναι και αυτό το απεργιακό μπαράζ μια ηχηρή απάντηση σε όσους επιμένουν να προβληματίζονται υποκριτικά για το αν υπάρχει αντιπολίτευση στη χώρα. Είναι απάντηση και στην κυβέρνηση, η οποία όπως τουλάχιστον ισχυρίζεται θέλει ισχυρή αντιπολίτευση για να γίνεται καλύτερη. Ορίστε, αν θέλετε να γίνετε καλύτεροι, πεδίο λόξης λαμπρών, ικανοποιήστε τα αιτήματα των απεργών για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για πραγματική ισχύ και σύγχρονα δικαιώματα, για μέτρα ασφαλείας στους χώρους δουλειάς, για κατάργηση αντεργατικών νόμων που διαλύουν τον εργάσιμο χρόνο, για κάλυψη των κενών στα σχολεία, για κατάργηση των συγχωνεύσεων, πεδίο δόξης λαμπρών επίσης και για όποιον θέλει να κάνει αντιπολίτευση να στηρίξει αυτούς τους αγώνες όπως κάνει σταθερά το ΚΚΕ. Όπως κάναμε και με την τροπολογία που καταθέσαμε χτες στο νομοσχέδιο για τον ΑΣΕΠ και πρόβλεπε επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και της σύνταξης για όλους τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους. Τροπολογία βέβαια την οποία η κυβέρνηση απέρριψε και από τα υπόλοιπα κόμματα δεν έβγαλε μάλλον άχνα ουδής. Μόνο εσείς κυρία Κωνσταντοπούλου. Μπράβο σας. Κυρίες και κύριοι, όσα βγάζουν σήμερα τους εργαζόμενους λοιπόν στους δρόμους δεν είναι καθόλου άσχετα με το θέμα που συζητάμε. Κοινός παρονομαστής είναι το γεγονός ότι οι εργατικές, οι λαϊκές, οι κοινωνικές ανάγκες θυσιάζονται στο βωμό του κέρδους, της εξυπηρέτησής του από ένα επιλεκτικά ανίκανο κράτος. Αυτή την πραγματικότητα δεν μπορείτε να την κρύψετε, όσο και όσα προπαγανδιστικά επιχειρήματα και αν ξετρυπώσετε και χρησιμοποιήσετε τόσο εσείς όσο και ορισμένα τηλεοπτικά και άλλα φερεφωνά σας. Στα 5,5 χρόνια που κυβερνάτε έχουμε ακούσει τα πάντα από σας. Διαψεύστηκαν τα πάντα το ένα μετά το άλλο και πλέον ξεμείνατε και από έμπνευση. Δεν πείθετε κανέναν πια. Στην αρχή σας άρεσε, σας βόλευε να συγκρίνεστε με την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως με το έγκλημα στο μάτι και να λέτε ότι εσείς προστατεύετε την ανθρώπινη ζωή, οπότε τα σπίτια, τα δάση, τα ζώα, οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις που καίγονταν περνούσαν σε δεύτερη μοίρα μπροστά σε αυτό πράγματι το υπέρτατο αγαθό. Αυτό τέλειωσε οριστικά πέρσι με τους 28 νεκρούς συνανθρώπους μας στις πυρκαγιές. Ενώ η μαύρη λίστα διευρύνθηκε και φέτος με μία γυναίκα στην Αττική και άλλους 2 συνανθρώπους μας στην Κορινθία. Έχουμε ακούσει βέβαια και άλλα. Τα ακούσαμε και σήμερα ως ένα βαθμό για τη μορφολογία του εδάφους, για τον ημιτό που είναι σαν μπακλαβάς και άλλα τέτοια αμίμητα. Τι να πείτε τώρα για τη φωτιά στην Ανατολική Αττική που ξεκίνησε από την περιοχή του Βαρνάβα, από ένα οικόπεδο, διέσχισε πάνω από 50 χιλιόμετρα και έφτασε να καίει μέσα στον αστικό ιστό της πρωτεύουσας, στην Πεντέλη, στα Βρυλίσια, στο Χαλάνδρι, κατακαίοντας συνολικά πάνω από 100.000 στρέμματα.
ότι είναι και εδώ δύσκολη η αχαρτογράφητη η μορφολογία του εδάφους μισή ώρα από το κέντρο της Αθήνας. Μάλιστα, ολόκληρη η διαδρομή αυτής της πυρκαγιάς θα έπρεπε να σας είναι γνωστή και να έχετε πάρει τα απαραίτητα μέτρα, αφού είναι επί της ουσίας η ίδια ακριβώς πυρκαγιά που είχαμε και το 2009 και παλιότερα το 1998. Και αυτό ήταν που έλεγαν και οι ίδιοι οι κάτοικοι. Πόσες φορές πρέπει να κάνουν δηλαδή οι ίδιες εκτάσεις για να γίνουν αυτά που πρέπει. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα που είναι ενδεικτικό όμως της λογικής σας. Εδώ και χρόνια το Κοινοτικό Συμβούλιο Βαρνάβα σας ζητά να τοποθετήσετε γεννήτριες ρεύματος για τα αντλιοστάσια, ώστε αυτά να λειτουργούν ακόμα και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, κάτι που συμβαίνει συχνά σε πυρκαγιές και συνέβη και στην πρόσφατη φωτιά, και δεν το κάνατε, με αποτέλεσμα να μην έχουν νερό οι πυροσβεστικοί κρουνοί την δεδοσμένη, την κρίσιμη στιγμή. Θέλετε και το άκρον άωτον, δεν το έχετε κάνει ακόμα μέχρι σήμερα, την ώρα αυτή που μιλάμε. Τώρα τι να σας πει κανείς, τι να σας πούμε, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Μετά την πυρκαγιά στην Αττική βρήκατε το εξωφρενικό επιχείρημα ότι αυτοί που επλήγησαν ήταν λίγοι. Είναι δυνατόν να λέτε τέτοια πράγματα όταν καήκαν 100.000 στρέμματα, όταν μέσα σε 8 χρόνια έχουν καεί πάνω από 450.000 στρέμματα δάσους, που είναι το 37% των δασών της Αττικής. Υπάρχει κανείς που να μην πλήττεται από αυτή την τεράστια υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος? Χώρια φυσικά οι εκατοντάδες κατοικίες που υπέστησαν ζημιές, τα μαγαζιά, τα αυτοκίνητα που κάηκαν, οι αγροτικές καλλιέργειες στην περιοχή. Αγαπημένο σας επιχείρημα φυσικά, όπως και προηγούμενων κυβερνήσεων, είναι αυτό της κλιματικής αλλαγής, που πρόσφατα αναβαθμίστηκε και σε κλιματική κρίση, η οποία δημιουργεί πολλές ταυτόχρονες πυρκαγιές, δυσκολεύοντας την αντιμετώπιση τους, και βέβαια τα περιβόητα ακραία και πάντοτε πρωτοφανή καιρικά φαινόμενα. Αλήθεια, πιο ακραίο καιρικό φαινόμενο προκάλεσε την πυρκαγιά στην Κορινθία τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη? Πόσες άλλες πυρκαγιές υπήρχαν ταυτόχρονα εκείνες τις μέρες? Καμία είναι η απάντηση. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Αφήστε λοιπόν δικαιολογίες και κοιτάξτε να προχωρήσετε άμεσα τις μελέτες, τα αναγκαία αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα στην Κορινθία, γιατί και αλλού βέβαια, γιατί λόγω και της συγκεκριμένης εκεί μορφολογίας και σύστασης του εδάφους, ολόκληρα χωριά κινδυνεύουν να πνιγούν με τις πρώτες βροχές. Και μετά πάλι θα λέτε για την κλιματική κρίση. Τελευταίο επιχείρημα που διαψεύστηκε είναι αυτό που χρησιμοποίησε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ότι από τόσες χιλιάδες πυρκαγιές σας ξέφυγε μονάχα μία, αυτή της Αττικής. Και δεν είναι μόνο ότι διαψεύστηκε, κυρίως είναι ότι αυτό έτσι κι αλλιώς πρόκειται για ένα μεγάλο παραπλανητικό επιχείρημα. Γιατί το ζήτημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι πόσες πυρκαγιές σας ξέφυγαν, είναι το γιατί ξέφυγαν και το τι κάνατε για να μην πιάσουν τόσες χιλιάδες φωτιές. Και βέβαια, ο λόγος που σας ξέφυγαν είναι ότι προφανώς τα μεγάλα λόγια σας στις αρχές του καλοκαιριού περί πλήρους ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού με τις κάμερες, τα ντρόνς κλπ. Ήταν για να κρύψουν τη μεγάλη γύμνια του κρατικού μηχανισμού για μια ακόμα χρονιά όσον αφορά τα πραγματικά και ουσιαστικά μέτρα πρόληψης. Αλλά ακόμη και σε αυτό πάλι ψέματα λέτε. Δηλαδή, η πυρκαγιά στο Παγκαίο που έκαιγε σχεδόν ένα μήνα, τι έκανε, δεν ξέφυγε? Στην Πιερία, στην Κορινθία, στην Αχαΐα, ή μήπως οι χιλιάδες σχετικά μικρότερες πυρκαγιές και τα μεγάλα προβλήματα που δημιούργησαν αυτές είναι κάτι που δεν αξίζει να μας απασχολήσει εδώ μέσα?
Θα σας φέρω μόνο ένα μικρό παράδειγμα. Πριν λίγες μέρες, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ κατέθεσε ερώτηση σχετικά με μια πυρκαγιά από τις τόσες παρόμοιες που οι περισσότεροι μπορεί να μην τη θυμούνται πια. Αναφέρομαι σε αυτή που ξέσπασε στην περιοχή της Πλάκας Κερατέας την Κυριακή 30 Ιούνιου του 24 με πολλά στρέμματα καμένα και μεγάλες καταστροφές σε περιουσίες με 20 σπίτια καμένα ολοσχερός. Λοιπόν, έχουν περάσει 4 ολόκληροι μήνες και οι δεκάδες πυρόπληκτες οικογένειες δεν έχουν ακόμα καν τη δυνατότητα να αιτηθούν μέσω του συστήματος αρρωγή, ενώ δεν έχει δημοσιευθεί ούτε το αντίστοιχο ΦΕΚ. Και εντωμεταξύ, όσο περνάει ο καιρός και οι κάτοικοι δεν μπορούν να προβούν σε καμιά νόμιμη οικοδομική εργασία και έχουν μείνει στο δρόμο, ως διαμαγείας πολλά κτίρια αποχαρακτηρίζονται από κίτρινα σε πράσινα για προφανείς λόγους. Οπότε μη βιάζεστε τόσο να περιορίσετε το πρόβλημα σε μία με δύο πυρκαγιές, γιατί η πραγματικότητα λέει άλλα. Τελευταίο λαμπρό επιχείρημα που ακούσαμε και από τον κύριο Κικίλια είναι ότι τα καμένα στρέμματα φέτος ήταν πιο κάτω από το μέσο όρο των τελευταίων ετών. Μας τελειώσανε όλα τα άλλα και τώρα μετράμε τα στρέμματα. Ξέρετε βέβαια πολύ καλά ότι τα καμένα στρέμματα αθρίζονται χρόνο με το χρόνο και ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει κάθε χρόνο ρεκόρ σε αυτόν τον αριθμό όπως το πετύχατε πέρσι και το 2021. Μπορείτε βέβαια να συνεχίσετε με την ίδια πολιτική μέχρι να καούν και όλα τα δάση της χώρας και μετά να πανηγυρίζετε ότι δεν κάει και τίποτα, γιατί δεν θα υπάρχει πια τίποτε να καεί. Ικανούς ακόμα και γι' αυτό το εφιαλτικό σενάριο σας έχουμε. Αν θέλαμε, κύριε της κυβέρνησης, μην ειρωνεύεστε κύριε Μπακογιάννη, ακούστε πιο προσεκτικά αυτά που λέει η αντιπολίτευση. Αν θέλαμε λοιπόν, λέω κυρία Μπακογιάννη, βάλουμε ένα τίτλο σε όλα αυτά τα στάδια που περιλαμβάνει η αντιπυρική πολιτική σας, είναι ο εξής. Ατομική ευθύνη από τη μία και κρατική εξυπηρέτηση επιχειρηματικών συμφερόντων από την άλλη. Ας τα δούμε ένα-ένα. Ατομική ευθύνη στην πρόληψη. Σπαταλήσατε όλο το χρονικό διάστημα πριν την αντιπυρική περίοδο να μιλάτε μόνο για την ευθύνη των πολιτών να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, που φυσικά και είναι κάτι που πρέπει να γίνεται. Κανείς δεν λέει όχι σε αυτό και όλοι πρέπει να συνδράμουμε σε αυτό. Μέσα σε αυτό βέβαια προσθέτεται και νέα χαράτσια για τις ατομικές μελέτες πυροπροστασίας, για τις οποίες πρέπει να μεριμνήσει ο κάθε ιδιοκτήτης μόνος του, βάζοντας πάλι βαθιά το χέρι στην τσέπη. Να μας μιλήσει όμως το κράτος, λέμε εμείς, πέρα από αυτό κάποια στιγμή, για το δικό του τομέα ευθύνης, δηλαδή για τα δικά του οικόπεδα που μένουν ακαθάριστα. Να μας μιλήσετε για τους τόνους των υπολοιμάτων από τους καθαρισμούς που όντως έκαναν οι πολίτες, τα οποία ξέμειναν στους δρόμους έτοιμα να λαμπαδιάσουν επειδή δεν υπήρχε κανείς, ούτε ενδιαφέρθηκε κανείς να τους περισυλλέξει. Να μας μιλήσετε για τους δασικούς δρόμους που δεν έχετε ανοίξει, για τον καθαρισμό των δασών που δεν έχετε κάνει, για τις αντιπυρικές ζώνες που δεν έχετε φτιάξει, για τις ανύπαρκτες αντιπυρικές υποδομές, για την πλημελή φύλαξη και επιτήρηση των δασών, όπως και για όλα τα υπόλοιπα που λένε οι οδηγίες των δασαρχείων και δεν γίνονται. Γιατί δεν γίνονται? Γιατί τα έχετε ξυλώσει όλα. Γιατί, για παράδειγμα, στη δασική υπηρεσία οι κενές θέσεις μόνιμου και ειδικευμένου επιστημονικού και λοιπού προσωπικού είναι κατά μέσο όρο το 70% των αναγκαίων.
λείπουν περίπου 1.500 θέσεις δασολόγων, λείπουν 10.000 δασεργάτες, η χρηματοδότηση είναι ανύπαρκτη, γιατί ο δικός σας ο καημός είναι πώς θα κάνετε και τα δάση μια κερδοφόρα μπίζνα, παραδίδοντας την διαχείριση και την εκμετάλλευσή τους στους ξυλοβιομήχανους, τους ξυλέμπορους για παραγωγή βιομάζας, με κρατική μάλιστα επιδότηση, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημά τους από τη δεκαετία του 2000. Και βέβαια, αυτοί οι κύριοι έρχονται να προσθεθούν στα άλλα, τα πολύ γνωστά και επώνυμα επιχειρηματικά συμφέροντα. Αυτά της ονομαζόμενης δίθεν πράσινης ανάπτυξης, που λιμένονται τα βουνά μας όλη τη χώρα και τα καταστρέφουν για να κερδοφορούν με τις ανεμογεννήτριες, ενώ η τιμή του ρεύματος στραβά την ανηφόρα. Μέχρι και το γράμμο έχουν βάλει στο μάτι τώρα διάφορα συμφέροντα και εσείς τους εξυπηρετείτε. Πάτε και ανοίγετε τεράστιους δρόμους μέσα στην περιοχή υψηλής φυσικής προστασίας, αλλά να ξέρετε ότι ο λαός της περιοχής δεν θα το επιτρέψει. Πάμε παρακάτω. Ατομική ευθύνη όταν ξεσπάσει η πυρκαγιά. Το γνωστό, τρεχάτε να σωθείτε με το γνωστό μας 112, που από χρήσιμο συμπληρωματικό εργαλείο που θα μπορούσε να είναι, λέμε εμείς, και είναι χρήσιμο εργαλείο, το μετατρέπετε σε φιλοσικής για δικές σας ανεπάρκειες. Δεν πρωτοτυπείτε. Τα ίδια είδαμε, τα ακούσαμε και σήμερα από τον κύριο Πρωθυπουργό, πριν λίγες μέρες και στη Μητρόπολη του Καπιταλισμού, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με τις αρχές να λένε όντως κοινικά, όπως το είπε σκληρά, το είπε ο κύριος Μητσοτάκης, στους κατοίκους της Φλόριντα, ότι όποιος δεν φύγει θα πεθάνει. Χωρίς όμως να κάνουν και τίποτα για να εξασφαλίσουν πώς θα γίνει αυτή η μετακίνηση εκατοντάδων χιλιάδων, όπως είπε, εκατομμυρίων, λέω εγώ, ανθρώπων. Ξέρετε από πού να αντιγράφετε ιδέες. Την ίδια στιγμή το κράτος τι κάνει, επαναπάβεται σε μια δήλωση ενδιαφέροντος για παραγγελία νέων πυροσβεστικών αεροσκαφών, που το πρώτο θα έρθει το νωρίτερο το 2028. Τι κι αν όλοι οι ειδικοί σας λένε ότι τα εναέρια μέσα, παρά το ότι βοηθούν, δεν μπορεί να αποτελούν το κύριο μέσο καταστολής της φωτιάς, αφού συμβάλλουν μόνο στην καθυστέρηση της εξέλιξης της πυρκαγιάς. Ότι οι πυρκαγιές σβήνουν ολοκληρωτικά μόνο από καλά εκπαιδευμένες επίγειες δυνάμεις που γνωρίζουν τις τοπικές συνθήκες του δάσους, που βρίσκονται διασπαρμένες μέσα στο δάσος και μπορούν σε σύντομο διάστημα να πλησιάσουν και να σβήσουν την κάθε πυρκαγιά πριν εξελιχθεί. Αλλά στο κουφού τη βόρτα, την πόρτα όσο θέλεις βρόντα. Την ίδια στιγμή στην πυροσβεστική υπηρεσία τα μέσα καταστολής είναι κατά μέσο όρο το 1/3 αυτών που χρειάζονται για αποτελεσματική καταστολή και οι ελλείψεις σε μόνιμο προσωπικό είναι περίπου ανάλογες και η χρηματοδότηση πολύ χαμηλότερη από τις ίδιες τις ανάγκες. Και μετά τολμάτε να επικαλείστε και να κρύβεστε πίσω από την αυτοθυσία των πυροσβεστών. Ποιοι, εσείς που ευθύνεστε για την τραγική κατάσταση που αντιμετωπίζουν. Εσείς που τους αντιμετωπίζονται και με καταστολή όταν διεκδικούν τα αυτονόητα εργασιακά τους δικαιώματα και όσα χρειάζονται για να κάνουν καλά και σωστά τη δουλειά τους. Οι μάχημοι πυροσβέστες κατά την αντιπυρική περίοδο φτάνουν κυριολεκτικά στα όρια τους, αφού υφίστανται το τέντομα του εργασιακού τους χρόνου με τις επιφυλακές και τη μη χορήγηση των οφειλόμενων ρεπό και αδειών. Και αυτό βέβαια γίνεται για να καλυφθεί η τεράστια έλλειψη προσωπικού. Περίπου 4.000 είναι οι κενές οργανικές θέσεις των πυροσβεστών. Πυροσβέστες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας μετακινούνται σε μέρη και περιοχές που δεν γνωρίζουν, ούτε έχουν επισκεφθεί ποτέ και πρέπει ξαφνικά να τις σώσουν. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις καταλήγουν να επιχειρούν για πάνω από 24 ώρες να κάνουν 32 συνεχόμενες ώρες υπηρεσία.
φτάνουν να βασίζονται στην αλληλεγγύη του κόσμου για να καλύψουν ακόμα και ανάγκες σε φαγητό και νερό. Η εξάντλησή τους είναι τέτοια που πλέον καταγράφονται συστηματικά δεκάδες τραυματισμοί. Μόνο φέτος θρηνούν δύο νεκρούς συναδέρφους τους εν ώρα υπηρεσίας, στη Σάμο και στον Ασπρόπυργο. Η απίθμενη υποκρισία σας αποκαλύπτεται και από την απόφασή σας να απολύσετε οριστικά 2.500 εποχικούς πυροσβέστες την επόμενη εβδομάδα στις 31 του Οκτώβριου. Λες και οι ανάγκες που καλύπτουν, οι περισσότεροι από αυτούς, συνεχώς επί 7 και 8 αντιπυρικές περιόδους έχουν εκλείψει. Αν όντως τους θεωρείτε απαραίτητους, γιατί δεν τους μονιμοποιείτε τώρα, όπως ζητούν και οι ίδιοι μέσω των σωματείων τους, όπως θα σας ζητήσουν ξανά με την πανελλαδική συγκέντρωσή τους εδώ απ' έξω στις 31 Οκτωβρίου, όπως σας ζήτησε και το κόμμα μας με ερώτηση την προηγούμενη εβδομάδα. Και όλα αυτά σε ένα προσωπικό που ο μέσος όρος ηλικίας πλησιάζει τα 50 έτη, ενώ το επάγγελμα του πυροσβέστη δεν είναι καν ενταγμένο στα επικίνδυνα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Και αυτά, ξέρετε, εμείς δεν τα λέμε τώρα. Τα αναδείξαμε και με ερώτηση που καταθέσαμε έγκαιρα πριν την έναρξη της περίοδου, τον Απρίλιο, και την οποία παρουσιάσαμε σε ειδική εκδήλωση εδώ μέσα στη Βουλή με τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων, δασολόγων, στελεχών της πυροσβεστικής. Γιατί όλα αυτά που σας λέω τόση ώρα, κύριε Μητσοτάκη, δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας? Είναι το καταστάλαγμα των προτάσεων των επιστημονικών φορέων και των ανθρώπων που δίνουν αυτές τις μάχες, που είναι μέσα στη μάχη με τη φωτιά. Αυτόν δηλαδή που θα έπρεπε να ακούτε, να στηρίζετε, αλλά εσείς έχετε άλλες προτεραιότητες και ακούτε άλλους από ό,τι φαίνεται. Θέσαμε αυτά τα ζητήματα και ψηλά στην προεκλογική ατζέντα των ευρωεκλογών. Αλλά εσείς μάλλον ήσασταν πολύ αποσχολημένοι να μαλώνετε με το ΣΥΡΙΖΑ για το πόθεν έσχης, για τις βίλες, τις πισίνες, για τα εκατομμύρια του ενός και του άλλου, και δεν δώσατε και τόση σημασία. Πάμε και στο τρίτο. Ατομική ευθύνη και στην αποκατάσταση των ζημιών και στην αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. Δεν υπάρχει άνθρωπος σε αυτή τη χώρα που να μην καταλαβαίνει ότι έχετε ανοίξει business με τα κοράκια των ασφαλιστικών εταιριών. Έχετε ξεκινήσει από επιχειρήσεις, μεγάλες ακίνητες περιουσίες, από οχήματα και προχωράτε προς την υποχρεωτική ιδιωτική ασφάλιση όλων των ακινήτων. Όχι απλά δεν αναλαμβάνετε τις ευθύνες σας, αλλά καθιστάτε τους κατοίκους υπεύθυνους για την περίπτωση που καούν τα σπίτια τους. Από την άλλη, έχουμε τις υποσχέσεις του κράτους που έχουν μείνει υποσχέσεις, όπως δείχνει και το παράδειγμα που έδωσα λίγο παραπάνω, αλλά και πολλά άλλα ακόμα. Και βέβαια, κάποιες αποζημιώσεις και ενισχύσεις που δεν φτάνουν σε καμία περίπτωση για να καλύψουν αυτές τις ζημιές. Τα ίδια και στην αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος γενικότερα. Ατομική ευθύνη και εδώ. Με φεδρότητες τύπου «πρασινίζω την αυλή μου» και με τις διάφορες αποσπασματικές πρωτοβουλίες αναδάσωσης, που άλλες γίνονται όντως με καλή πρόθεση και άλλες για να πάνε διάφοροι καλοθελητές, παράγοντες, να φωτογραφηθούν και να προωθήσουν και άλλα σχέδια. Όλες όμως είναι έξω από ένα κεντρικό επιστημονικό σχέδιο για το τι θα φυτευτεί, πότε, πού, σε ποια ποσότητα, με αποτέλεσμα είτε να μην προσφέρουν πρακτικά τίποτα, είτε να κάνουν και μεγαλύτερη ζημιά. Μετά από όλα αυτά, προκύπτει το ερώτημα, κύριε της κυβέρνησης, κύριε Μητσοτάκη, πρόληψη δεν μπορείτε να κάνετε. Καταστολή δεν μπορείτε να κάνετε. Αποζημιώσεις δεν μπορείτε να δώσετε. Αποκατάσταση δεν μπορείτε να κάνετε. Όλα επαφίενται στην ατομική ευθύνη των πολιτών και στον αυτόματο πιλότο των οικονομικών συμφερόντων και του κόστους ωφέλους. Τελικά, εσείς υπάρχει κάτι που να μπορείτε να κάνετε πέρα από εξυπηρετήσεις συμφερόντων? Και αν όχι, τι παριστάνετε σε αυτά τα έδρανα που κάθεστε 5,5 χρόνια τώρα? Κυρίες και κύριοι, μαζί με εσάς, ο μεγαλύτερος ένοχος για την κατάσταση που βιώνει ο λαός μας κάθε χρόνο με τις πυρκαγιές,
αλλά και με τις πλημμύρες, όπως και όταν γίνεται σεισμός και σε περίπτωση ενός μεγάλου ατυχήματος, είναι και η πολιτική και οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οποίες εφαρμόζει φανατικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σήμερα και στηρίζουν φανατικά όλα τα κόμματα του κεφαλαίου. Κυρία Μπακογιάννη, κάνετε ηχητική ρήπανση. Ωραία. Στο καλό. Πρόκειται για τις κατευθύνσεις που κοινικά και προκλητικά λένε τα εξής. Πως τα έργα αντιπυρικής προστασίας και όλα τα αντίστοιχα είναι μη επιλέξιμα για χρηματοδότηση από τα διάφορα πακέτα, όπως για παράδειγμα το περιβόητο Ταμείο Ανάκαμψης, λόγω μεγάλου κόστους που δεν αποφέρει το αντίστοιχο όφελος, δηλαδή οικονομικό κέρδος για κάποιους. Γιατί έτσι μετράτε μόνο εσείς το όφελος, με το τι και πόσα θα βάλουν στην τσέπη διάφοροι επιτίδιοι του κεφαλαίου. Κομμάτι αυτής της πολιτικής είναι και η αντιεπιστημονική διάσπαση της ενιαίας διαχείρισης των δασών με τον διαχωρισμό της πρόληψης από την κατάσβεση και τη μεταφορά της αρμοδιότητας δασοπυρόσβεσης από τη δασική υπηρεσία στην πυροσβεστική υπηρεσία. Μια διάσπαση που ξεκίνησε το 1998 επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ και συνεχίστηκε μέχρι σήμερα από όλες τις κυβερνήσεις με τραγικά αποτελέσματα. Πρόκειται για μια λογική που για λόγους κόστους μετατρέπει την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών από πολιτικό και επιστημονικό ζήτημα τεκμηριωμένης, ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας από κάθε κίνδυνο σε επιχειρησιακό πρόβλημα που ξεκινά από τη στιγμή που θα ξεσπάσει η δασική πυρκαγιά και όχι πριν αυτή ξεσπάσει όπως θα έπρεπε. Ένοχος είναι το σημερινό κράτος και η επιλεκτική ανικανότητά του. Ανίκανο όταν πρόκειται για λαϊκές ανάγκες, για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, ικανότητα το εκεί που θέλει, όπως για παράδειγμα όταν είναι να πετάξει ανθρώπους έξω από τα σπίτια τους με τους πληστηριασμούς των κορακιών, όταν είναι να στείλει φρεγάτες στην Ερυθρά Θάλασσα και F-16 να συνοδεύουν πυρηνικά βομβαρδιστικά σε νατοικές ασχίσεις. Απέναντι λοιπόν σε όλους αυτούς τους ενόχους για τα κατασυρωήν εγκλήματα, έλαμψε και φέτος το μεγαλείο της προσφοράς και της δύναμης τόσο των πυροσβεστών μας, όσο και των κατοίκων, των εθελοντών, ανάμεσά τους και των μελών του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, που μπήκαν στη μάχη για να σώσουν σπίτια, περιουσίες, ζώα, δάση, για να οργανώσουν την αλληλεγγύη στους πληγέντες, κάνοντας πράξη το σύνθημα «Μόνο ο λαός σώζει το λαό». Και αυτός ο λαός είναι που έχει τη δύναμη με την πάλη του να διεκδικήσει και μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης, αλλά και να ανατρέψει οριστικά αυτή τη διαχρονικά επικίνδυνη πολιτική, αυτό το κράτος που θυσιάζει τις ανάγκες και τις ζωές των πολλών για τα κέρδη των λίγων. Κύριε Πρόεδρε, το χρόνο λίγο να προσθέσω. Τελειώνοντας, τελευταία φράση, κύριε Πρόεδρε. Θα έρθει η στιγμή που μαζικά θα σας γυρίσουν την πλάτη όλοι όσοι σας εμπιστεύτηκαν και σας έδωσαν επανειλημμένα τράτο τόσα χρόνια και σήμερα νιώθουν πως απογοητεύτηκαν ικτρά. Τα υπόλοιπα στη δευτερολογία.